Γύρισε εκεί ο προθυμένος προηγουμένος παίκτης ο Καντιλίδης, αλλά η μπάλα από την γρήγορη αυτή αντεπίθεση. Βγαίνει τώρα ο Καράνταλης. Ο Καράνταλης τώρα βλέπει τον Αμαλίδη να βγαίνει έξω. Καράνταλης, ο αρχηγός της αναγέννησης Ριζιού, στον την μπάλα. Ευκαιρία τώρα από κοντά. Το σουτ, γιατί χάνεται απίστευτη ευκαιρία. Διπλή προσπάθεια 0-1. 0-1 για το ρίσκο που σκοράρει, φίλες και φίλοι, που εκμεταλλεύεται εδώ ο Ψωμαδέλης αυτή τη σύγχυση στα καρέ μετά από πολύ ορκή προσπάθεια και θα γράψει το 0-1 για να ανάψει το παιχνίδι και να δώσει μεγάλο ενδιαφέρον. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, το μεγάλο αυτό παιχνίδι της ΑΒΑ κατηγορίας μεταξύ της Νίκη Μεσημερίου και της Αναγέννησης Ρησίου για το ποδάμα της ΑΒΑ κατηγορίας. Είναι μια ευγενική προσφορά από το νούμερο 1 ψητοπολείο περιορίξεως που βρίσκεται στο νέο ρίσιο 2392072008, 2392072045, με μοναδική ποιότητα κρεάτων και σίγουρα σε ένα πολύ φιλόξενο χώρο σας εξυπηρετεί και φροντίζει για σας και σίγουρα με την καλύτερη ποιότητα κρεάτων γύρω και μοναδικών, με πάντα όλα χειροποίητα και μοναδικά, εξυπηρετεί όλες τις γύρω περιοχές. Σας προσφέρει βέβαια το σημερινό παιχνίδι με την υπογραφή του Έντι. Πουλιώνης. Για να με βγαίνει από δεξιά. Θέλει ο Καράνταλης, πάει να γίνει το σώτα από κοντά. Προσπάθεια για το ρίσιο να πιέζει. Το τώρα μπροστά. Κλέον Μπουλάρη προσπάθησε, η μπάλα δεν τελειώνει. Επιμένει τώρα για να με μπαίνει απειλητικά. Θα κάνει το σώτα. Καλή κίνηση που έγινε από τον Τόμογλου. Μπουλάρη, ο Ρέντον προσπαθεί να περάσει. Περνάει ωραία στο Γιαλετζή. Γιαλετζή τώρα για την Νίκη Μεσημερίου. Κάνει την μπάλα τη σέντρα. Πάει για το σώτα απευθείας. Προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε. Καθώς φαίνεται από τη μια ότι η Νίκη Μεσημερίου προσπαθεί να αντιδράσει τον κόλ που δέχτηκε από πλευρά Αναγέννηση Ρησίου, που είναι μπροστά, εκτελείται το φάουλ τώρα απευθείας. Η μπάλα πέρασε από όλους. Εδώ χάνεται η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Λέλεκας πατάει την μπάλα. Θα σουτάρει από μακριά. Η μπάλα παράλληλα από την εστία από το δεύτερο δοκάρι του Αμαλίδη θα καταλήξει out. Γίνεται η σέντρα απευθείας. Η κεφαλιά από κοντά. Εδώ απλώνει τα χέρια του ο Μελέτης, μπλοκάρει την μπάλα και παίρνει φάουλ. Λέλεκας εκτελεί το βάλο, Αμαλίδης απλώνει τα χέρια του εντυπωσιακά, μπλοκάρει την μπάλα μετά από την πολύ καλή εκτέλεση του Λέλεκα. Συνεχίζει να κυριαρχεί όσο μπαίνουμε βέβαια σε ένα πολύ ωριακό σημείο. Έγινε η σέντρα, η μπάλα όμως δεν απομακρύνεται στα καρέα και το ρησιό, ένα σούτ όμως βιαστικό από τον Γιαλετζή. Από κοντά ευκαιρία 1-1. Να λοιπόν 1-1, ισοβαρίζει μετά από κόντρες, εκεί έγινε το λάθος, αλλά η μπάλα όμως συνεχίστηκε και στη συνέχεια ήρθε η ισοβάριση για την Νίκη Μεσημερίου. Για με τώρα αυτή τη φάση. Γιαλετζής βγαίνει από τα πλάγια για την Νίκη Μεσημερίου. Προσπαθεί να περάσει. Επιμένει. Στρώνει την μπάλα σε ένα χώρο που πάει να γίνει το σούτ από κοντά. Καθυστερεί, ντεμολάρει. Το σούτ από τα πλάγια. Ζητάνε κάποιο χέρι εδώ για μαρτυρίες σε αυτή τη φάση. Για πέναλτι από την Νίκη Μεσημερίου. Αφήνει ο Καραγιαννίδης. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Συνεχίζεται η προσπάθεια από δεξιά. Για δούμε τώρα. Γιαλετζής. Το σούτ από κοντά. Γκολ. 2-1. Είναι απίστευτο. 2-1. 2-1 από τον Καραλή, ο οποίος βρέθηκε εξ επαφής. Να λοιπόν, ανατροπή για την Νίκη Μεσημερίου. Εκεί που ήρθαν τα ξεσπάσματα και περνάει για πρώτη φορά στο σκορ μπροστά. Ο Καραλής δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους μετά από παλιά που δέχτηκε από πλάγια θέση. Στο 73. Στην κατοχή της ήρθε όμως το λάθος από τον Λέλεκα. Κόκκινη και αποβολή. Να λοιπόν και αποβολή. Έχουμε και αυτή την αποβολή, δεύτερη κίτρινη και κόκκινη σε αυτό το σημείο. Να θυμίσω για ακόμη μια φορά το μεγάλο αυτό παιχνίδι ποδοσφαίρου και το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ την Νίκη Μεσημερίου με την Αναγέννηση Ρησίου. Σας το προσφέρει το νούμερο 1 ψητοπολείο περιορέξεως στο νέο ρίσκιο Θεσσαλονίκης, με μοναδική ποιότητα κρεάτων και χειροποίητων γύρω, με μοναδικές γεύσεις και στο χώρο σας και στο χώρο μας. 2392072008 φροντίζει για σας τα καλύτερα. Ίσως μια ακόμη φάση, βαθιά παλιά τώρα που γίνεται. Η κεφαλιά, η μπάλα περνά από όλους. Το σούτ απευθείας, εδώ πήγε να γίνει το λάθος, έκανε το